Γεια χαρά, είμαι ο Κωνσταντίνος Χαρυπίδης και βλέπετε το πρώτο βίντεο στο vlog του Pagerism. Χειρότερη λέξη από το vlog δεν έχω ξανακούσει. Vlog. Vlog, αλλά μέχρι να βρω άλλη θα τη χρησιμοποιώ. Σε αυτό το vlog, εμείς σε αυτή τη σειρά με τα βίντεο, αυτό που θα συμβεί και αυτό που αποφασίσαμε με το Bedroom, το άλλο μισό του Pagerism, είναι να έχουμε έναν χώρο που θα μπορώ εγώ μόνος μου να ανεβάζω βίντεο για πράγματα τα οποία θεωρώ σημαντικά και πράγματα τα οποία αυθόρμητα, χωρίς script και χωρίς προετοιμασία, θα θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Άρα δεν θα έχουμε τίποτα, δεν θα έχουμε φώτα, δεν θα έχουμε μοντάζ, θα είμαι εγώ που θα μιλώ και θα ικανοποιήσω και εκείνους τους φίλους της εκπομπής μας, της κανονικής εκπομπής, όπου λένε κάνε περισσότερο και μεγαλύτερες εκπομπές. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο έχουμε βάλει τον περιορισμό των 3 λεπτών, γιατί εμένα, αν με αφήσει να μιλάω, μπορώ να περάσουν 55 λεπτά και να μην έχω πει και τίποτα επί της ουσίας. Αυτό το πρώτο vlog του Pagerism είναι ένα vlog ευχαριστειών. Και θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας εσάς που έχετε μπει στο κανάλι μας, βλέπετε τις εκπομπές μας, μας στέλνετε email, μηνύματα, γράφετε στο section με τα σχόλια από κάτω, που μας στέλνετε εισηγήσεις για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πιο ενδιαφέροντες. Ειλικρινά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Με την καρδιά. Όχι με την καρδιά μου, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Με την καρδιά μου δεν γίνεται, την βγάλω έξω την καρδιά μου. Θα σας φέρω την καρδιά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Οπότε σας ευχαριστώ με την καρδιά μου. Μπερδέθηκα. Από την καρδιά μου και από το μυαλό μου και με το στόμα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης, επειδή εσείς είστε εδώ, ας είμαστε ειλικρινείς, επειδή ο Μάικιους ήταν αρκετά έως πάρα πολύ γενναιόδωρος, ευγενικός, με καλή θέληση και διάθεση και μοιράστηκε, γνωστοποίησε το ότι υπάρχουμε και σε εσάς. Οπότε, δημόσια, θα τα πούμε για από κοντά, Μάικιους, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που θέλησες να μοιραστείς τη δουλειά που κάνω εγώ και ο Πέντρα με τους fans και τους ακόλουθους της δικής σου δουλειάς. Αν δεν ήσουν εσύ, 30 νοματέοι θα ήμασταν ακόμα. Το τρίτο πράγμα που θέλω να σχολιάσω είναι... Γελάω πάρα πολύ με τα σχόλια που λένε ότι ξέρεις τι κρίμα που αυτό το κανάλι δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό μου φαίνεται εμένα και του Πέντρα πάρα πολύ αστείο, γιατί όταν εμείς το ξεκινήσαμε, καταρχήν το ξεκινήσαμε γιατί είχαμε κέφι να το ξεκινήσουμε. Θέλαμε να κάνουμε μερικά βίντεο με αυτή την αισθητική, με αυτό το περιεχόμενο και να περάσουμε καλά. Οπότε για μας, από τη στιγμή που κάνουμε το βίντεο και το μοντάρει ο Πέντραμ και το έχουμε σαν τελικό προϊόν, είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι. Μετά είναι πώς θα το δουν. Και δεν σας κρύβω ότι στην αρχή, θυμάμαι στο δεύτερο επεισόδιο, κάποια στιγμή μετά από 2 εβδομάδες, τον παίρνω το βράδυ και του λέω: είχα καιρό να το κοιτάξω και του λέω: μεγάλε, έχουμε φτάσει 150 views. Και είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε χαρούμενοι όταν είχαμε και 15 views. Γιατί βασικά το βλέπαμε εγώ, η μάνα μου, η θιά μου, η ξαδέρφη μου, η μαμά του Πέντραμ από τη Γερμανία και κάτι άλλοι φίλοι μας που υποψιάζομαι ότι πηγαίνανε σε διαφορετικές καφετέρειες για να έχουν διαφορετικές IPs και να παίρνουμε εμείς views. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν χρειάζεται να μπολιάζουμε με στεναχώρια ή με μια... Επιτρέψτε μου, δεν θέλω να σας προσβάλλω. Με μια, ας πούμε, μιζέρια ή με μια λιγότερο καλή διάθεση κάτι το οποίο απολαμβάνουμε. Είμαστε 2.000, τέλεια. Είμαστε 100, τέλεια. Είμαστε 150.000, επίσης τέλεια. Το σημαντικό είναι όσοι είμαστε εδώ να περνάμε καλά, να έχει νόημα, να κάνουμε κέφι και να πηγαίνουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας έχοντας πάρει μια πληροφορία η οποία θα μπορούσε να την κάνει ομορφότερη και πιο καρποφόρα. Αυτό είναι όλο. Ωραία, έχω την ανάγκη να το πω γιατί εσείς λέτε τι κρίμα που έχει κόσμο και εγώ πνεύμα λέω πώς έχουμε μαζευτεί εδώ μέσα, ρε φίλε, πού θα τους βάλω όλους αυτούς. Τώρα απ' την άλλη, αν όντως νιώθετε άσχημα που έχουμε λίγο κόσμο και σας πονάει αυτό, εγώ θα κάνω την καρδιά μου πέτρα, θα την κάνω πέτρα, την καρδιά μου που μόλις πριν σας ευχαρίστησε, θα την κάνω πέτρα και θα σας δώσω ένα τραπεζικό λογαριασμό που δεχόμαστε δωρεές και προσφορές ενίσχυσης 10.000 ευρώ και πάνω. Για να κάνουμε τη διαφήμιση στο κανάλι, να γίνει χαμός, να μας μάθουν σε όλο τον κόσμο και να ησυχάσετε κι εσείς. Ναι, των 10.000 ευρώ και πάνω μου φαίνεται μια πολύ καλή αρχή. Δεν το εννοώ φυσικά. Αυτό όμως που εννοώ είναι πως εντάξει, είμαστε όσοι είμαστε, ας περάσουμε καλά, παιδιά. Και αυτή η ιδέα νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη γενικότερα για τη ζωή. Έχουμε ό,τι έχουμε στα χέρια μας, αυτό είναι όλο. Πάμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται συνέχεια να περιμένουμε το άλλο, να σκεφτούμε πως θα ήταν καλύτερα να είναι. Θα ήταν καλύτερα να είναι με 1.000 τρόπους. Θα ήταν όμως, υπάρχουν και άλλοι 1.000 τρόποι να ήταν χειρότερα από ό,τι είναι. Άρα, τι ωραία που είμαστε εδώ που είμαστε, ας το κάνουμε να αξίζει τον κόπο και ας προχωρήσουμε. Έχω πει την ίδια φράση, νομίζω. Ήσαμε 34 φορές. Λοιπόν, τα είπα όλα. Νιώθω μόνος, να το πω και αυτό. Νιώθω μόνος γιατί μιλώ σε μια κάμερα ψυχρά και λείπει ο σκηνοθέτης και ο περατέρ μου. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω να βρείτε ενδιαφέρον και εσείς, όχι αυτό το βίντεο απαραίτητα,
Τα υπόλοιπα βίντεο που εγώ θα ανεβάζω με ό,τι μου έρχεται να μοιραστώ μαζί σας ή με ό,τι γεννιέται μέσα μου από κουβέντα και από τη διάδραση που θα έχουμε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Μάικη, σου ευχαριστώ τον Πέντραμ και από εδώ. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε και θα κλείσω όπως κλείνουμε στην εκπομπή. Μισό λεπτό να βρω λίγο το feeling, γιατί εκεί με όρθισαν εδώ κάθομαι. Πάμε. Και πολλοί έχετε ακούσει πως λένε ότι είμαστε εκείνο που τρώμε. Εμείς εδώ στο Patriot λέμε πως γινόμαστε εκείνο που σκεφτόμαστε. Το νου σας.